Πάμε τώρα να ανοίξουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο σαφώς και έχει να κάνει με τον κορονοϊό και όλα τα μέτρα τα οποία επιβλήθησαν, μεταξύ αυτών σαφέστατα και τα εμβόλια, σε πολύ μεγάλη μερίδα του παγκόσμιου πληθυσμού, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αλλού επιβλήθησαν με ακραία μέτρα όπως στην Ελλάδα, αλλού προπαγανδίστηκαν με πιο δημοκρατικούς τρόπους, η αλήθεια είναι, όμως το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Υπήρχε αυτό το σπρόξιμο, υπήρξε όλη αυτή η μανία προκειμένου να γίνουν αυτά τα εμβόλια. Τώρα, πριν από λίγη ώρα, σας διάβαζα νωρίτερα για αυτή την μελέτη η οποία έχει γίνει στην Σκανδιναβία, η οποία αφορά σε μυοκαρδίτιδες σε άρνες νέους μετά την τρίτη δόση της Moderna, οι οποίες είναι 9 πλάσεις επί της ουσίας. Μια σκανδιναβική μελέτη, 8,9 εκατομμύρια άντρες, 9 εκατομμύρια άντρες 13 έως 39 ετών, καταπέλτης, 8,9% πάνω τα στοιχεία μέσα στις τα συμπτώματα αυτά, τα συμβάματα, μέσα στις πρώτες 28 μέρες. Αυτό είναι ένα σκέλος. Ένα σκέλος. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία της επιστημονικής κοινότητας σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθεί να υποστηρίζει με νύχια και με δόντια το αφήγημα. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά επιστημόνων, η οποία έχω την αίσθηση ότι τελευταία γίνεται ολοένα και πολυπληθέστερη, διότι υπάρχουν επιτέλους κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το θάρρος να αναγνωρίσουν το λάθος τους και να μιλάνε και αυτοί ανοιχτά, που έρχεται και προσαρτάται πάνω σε αυτούς οι οποίοι από την αρχή έδειξαν ότι κάτι πάει στραβά, κάτι δεν είναι τόσο ρόδινο έτσι όπως μας τα παρουσιάζουν. Και επειδή γίνονται πάρα πολλά τελευταία, έτσι, και η Εφνίδη και οι θάνατοι αθλητές και κάποια στοιχεία τα οποία έρχονται αναφορικά με το πόσες φορές νοσούν ενδεχομένως βάσει των δόσεων που έχουν κάνει οι άνθρωποι, όλα αυτά είναι πολύ, παρουσιάζουν ένα ενδιαφέρον, αλλά βέβαια ξέρετε κάτι, δεν έχει σημασία αν κάποιος αγιατρός από αυτούς οι οποίοι έχουν μιλήσει από την αρχή αισθάνεται δικαιωμένος. Δεν έχει σημασία αν αισθάνεται δικαιωμένος. Σημασία έχει ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν επηρεάζουν ζωές. Και πολλές φορές τις τελειώνουν τις ζωές αυτές. Ή θα τις τελειώσουν και με τρόπους που δεν φαίνονται. Γιατί σε αυτά τα μικρόφωνα έχουν φιλοξενηθεί επιστήμονες οι οποίοι έχουν μιλήσει και έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για το εάν υπάρχουν και θέματα γονιμότητας και πώς αυτά θα εκφραστούν, σε τι βάθος χρόνου και με ποιο τρόπο. Όλα αυτά εμείς τα παρακολουθήσαμε και θα τα παρακολουθούμε. Σήμερα έχω μαζί μου έναν επιστήμονα, ο οποίος έχει έδρα το εξωτερικό, αυτό μικρή σημασία έχει όμως, γιατί είναι Θεσσαλονικιός, έτσι. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παναγής Πολυκρέτης μαζί μου. Κύριε Πολυκρέτη, καλημέρα, καλή χρονιά, Χριστός ετέχθη. Καλημέρα σας και καλή χρονιά και ευχαριστώ που με καλέσατε. Όσο μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, πάντα εσείς στο μικρόφωνο να είστε μπροστά, να το έχετε μπροστά σας. Για να σας... Εντάξει, είναι εκεί μπροστά, σε μια απόσταση έτσι εδώ, τόσο εκεί, 5 εκατοστά. Για να σας ακούμε καλά. Να είστε καλά, εμείς χαρά μας και τιμή μας. Μοριακός βιολόγος ο κύριος Παναγής Πολυκρέτης. Το ορθόν, το ακριβές είναι δομικός βιολόγος. Yeah. Τι διαφορά έχει άραγε αυτό το δομικός με το μοριακός? Η δομική βιολογία βασικά μελετάει τη δομή των πρωτεϊνών. Των πρωτεϊνών. Ναι, των πρωτεϊνών. Μάλιστα. Επομένως, συσχετίζεται πολύ και με το θέμα. Ελάτε λίγο, θέλω να μιλάτε ευθεία στο μικρόφωνο. Okay, εκεί. Συσχετίζεται πολύ και με το θέμα των αντισωμάτων και με το πώς αντιδρούν, για παράδειγμα, με την πρωτεΐνη ακίδα όσο αφορά το θέμα του κορονοϊού. Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για δύο δημοσιεύσεις που έχει κάνει ο κύριος Παναγής Πολυκρέτης, οι οποίες και οι δύο παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, θα σας πω. Και μάλιστα έχουν, δεν είναι δύο δημοσιεύσεις που έγιναν στο άνω-κάτω rahula.gr, έτσι. Πού έχουν γίνει αυτές οι δημοσιεύσεις, κύριε Πολυκρέτη? Στο Scandinavian Journal of Immunology, δηλαδή το σκανδιναβικό περιοδικό ανοσολογίας. Και φαντάζομαι ότι μπορείτε μετά το τέλος της συνέντευξής μας να μας τις δώσετε για να τις ανεβάσουμε και εμείς στο site του Focus, έτσι. Ναι, οπωσδήποτε. Να υπάρχουν. Είναι στα αγγλικά γραμμένες? Ναι. Είναι στα αγγλικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι γράφονται οι μελέτες σε αυτά τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ναι. Ωραία. Τι πραγματεύεστε στην πρώτη από αυτές? Η πρώτη δημοσίευση τράβηξε μεγάλη προσοχή παγκοσμίως, επειδή ήταν η πρώτη δημοσίευση που βασικά απεδείκνυε τον αυτοάνοσο μηχανισμό που συμβαίνει στα κύτταρα όταν αυτά εκφράσουν ξένο γονιδίωμα, όπως γίνεται στην περίπτωση των γονιδιακών εμβολίων κατά της COVID-19. Ναι.
είναι κάτι που ένιωσα την ανάγκη να γράψω για να ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα, επειδή πολλοί γιατροί αυτή τη στιγμή που συνιστούν τα γονιδιακά εμβόλια σε μικρούς και μεγάλους, δεν έχουν ξεκάθαρη την εικόνα το τι γίνεται στο κύτταρο μετά τον εμβολιασμό. Mm-hmm. Έχουν στο μυαλό τους τα παραδοσιακά εμβόλια που έχουν κάνει μεγάλο καλό στην ανθρωπότητα και επομένως σου λέει εμβόλιο είναι το ένα, εμβόλιο είναι το άλλο, για καλό θα είναι, ας τα προωθήσουμε. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στα γονιδιακά εμβόλια και στα παραδοσιακά. Και η κύρια διαφορά, έτσι, για να το πούμε με απλά λόγια, για να το καταλάβουν και οι ακροατές, είναι ότι όταν ένα κύτταρο, οποιοδήποτε κύτταρο, λάβει την πληροφορία, τη γονιδιακή πληροφορία, για να εκφράσει μια ιική πρωτεΐνη, όπως είναι η ακίδα, συγκεκριμένη περίπτωση, είναι καταδικασμένο να πεθάνει. Εντάξει. Γιατί μάλιστα, το ανοσοποιητικό μας σύστημα χρειάζεται να ελέγχει διαρκώς όλα τα κύτταρα του σώματος, έτσι ώστε να γνωρίζει όταν ένα κύτταρο παράγει μεταλλαγμένες πρωτεΐνες, ναι, σε παραδείγματος χάρη, ας πούμε, ένα καρκινικό κύτταρο, ή όταν έχει μολυνθεί από κάποιο ιό και παράγει τις πρωτεΐνες του ιού. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα δεν γνωρίζει αν ένα κύτταρο έχει πάρει κάποιο σκεύασμα που ονομάζεται εμβόλιο ή όχι. Το μόνο πράγμα που ξέρει είναι ότι παράγει μια πρωτεΐνη ξένη. Επομένως πρέπει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αυτό το κύτταρο πρέπει να πεθάνει. Αυτό κύριε Πολυκρέτη, να φανταστώ ότι δεν είναι καμία εξειδικευμένη ιατρική γνώση. Γιατρός δεν είμαι, αλλά μου φαντάζει βασική ιατρική γνώση. Ναι, 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 είναι βασική, είναι βασική ιατρική. Θέλω γνώση να πω, το ξέρουν οι γιατροί αυτό. Θα έπρεπε να το ξέρουμε και θα έπρεπε να μην το έχουν ξεχάσει. Γιατί ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε στη βασική ανοσολογία στο τρίτο εξάμεινο της ιατρικής. Α, μωρέ, γι' αυτό το ξέχασα. Νωρίς ήταν. Το μάθανε νωρίς γι' αυτό. Έτσι εξηγείται. Όχι, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Διότι όταν εδώ μιλάμε για καρκίνους οι οποίοι ενδεχομένως, ή αυτοάνοσα τα οποία μπορεί αυτοάνοσα να. Βασικά. Αυτοάνοσα βασικά. Γιατί ο καρκίνος είναι άλλος μηχανισμός, μου λέγατε. Δηλαδή, το βασικό που πρέπει να καταλάβουν οι ακροατές είναι ότι όταν ο μηχανισμός ανοσοποίησης των γονιδιακών εμβολίων περνάει από μια αυτοάνοσα αντίδραση. Επομένως, εφόσον τα κύτταρα που θα ξεκινήσουν να παράγουν την ακίδα θα πεθάνουν, πρέπει να γνωρίζουμε ποια θα είναι αυτά τα κύτταρα. Και ένα από τα άλλα που με έσπρωξε να γράψω το άρθρο είναι ότι δεν είχαν γίνει στους ανθρώπους μελέτες βιοκατανομής και δεν γνωρίζαμε δηλαδή πού κινείται τα γονιδιακά εμβόλια, πού κινούνται και ποια κύτταρα ξεκινάνε να παράγουν την ακίδα και επομένως ποια κύτταρα θα πεθάνουν μέσα στον οργανισμό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι ένα θέμα τεράστιο. Γιατί υπάρχουν κάποια κύτταρα τα οποία ανανεώνονται συνεχώς στον οργανισμό μας. Άρα, επομένως, και να πεθάνουν δεν είναι κάποιο τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν κάποια κύτταρα, για παράδειγμα, οι νεύρονες ή τα μυοκύτταρα και αυτά, τα οποία δεν ανανεώνονται και ή τα μυοκύτταρα ανανεώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Γεννιόμαστε, λέτε, με συγκεκριμένο αριθμό, σαν να λέμε, ναι, αυτά. Όπως, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οάρια στις γυναίκες. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Που γεννιούνται με συγκεκριμένο αριθμό οαρίων. Επομένως, δεν μπορούμε να δίνουμε χωρίς ένα σκεύασμα που προκαλεί το θάνατο των κυττάρων, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα κύτταρα που θα υποστούν την επίθεση του ανοσοποιητικού συστήματος. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, θεωρητικά, πρακτικά, δεν ξέρω εσείς θα μου το πείτε για να το καταλάβω. Λέτε, ένα κορίτσι γεννιέται, όπως κάθε γυναίκα γεννιέται, με ένα συγκεκριμένο αριθμό οαρίων. Έτσι. Αυτό είναι επίσης βασική ιατρική γνώση. Τα οποία οάρια θα τη συνοδεύσουν στη ζωή της μέχρι να έρθει η εμεινόπαυση. Σωστά. Σωστά. Άλλες γυναίκες, για παράδειγμα, έχουν οάρια μέχρι τα 45 τους, 50 τους, που λέει ο λόγος. Άλλες γυναίκες, ενδεχομένως, αν έχουν κανένα πρόβλημα με τίποτα πολυκυστικές ζωοθήκες κτλ., μπορεί στα 25, στα 30 να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εδώ μιλάμε για ένα σενάριο το οποίο μπορεί, βάσει αυτού του μηχανισμού που μπήκε, αναγνώρισε την ακίδα, πάει σκοτώνει το κύτταρο, να κάνει ζημιά
στον αριθμό των ωραρίων, δηλαδή να τελειώσουν γρήγορα και να μην λειτουργήσουν ποτέ, αυτό λέτε? Εν δυνάμει, ναι, θα μπορούσε να συμβεί. Και γι' αυτό οι μελέτες βιοκατανομής είναι βασικές μελέτες που συμβαίνουν, που θα πρέπει να τις κάνουμε για όλα τα φάρμακα στα διάφορα στάδια μελέτης των φαρμάκων, πριν μπουν δηλαδή στην αγορά. Οι μελέτες βιοκατανομής είναι βασικές και οι μελέτες βιοκατανομής δεν γίνανε στους ανθρώπους πριν μπουν αυτά τα σκευάσματα στην αγορά. Γίνανε μόνο κάποιες μελέτες σε ποντίκια από την Pfizer, οι οποίες δόθηκαν στους οργανισμούς φαρμάκων μερικών κρατών, όχι όλων, και η Ιαπωνία ήταν η πρώτη που τα δημοσίευσε βασικά. Και γι' αυτό τα γνωρίζουμε. Και μέσα από αυτές τις πληροφορίες, μέσα από αυτή τη μελέτη, είδαμε ότι και στο ποντίκι, παρότι δόθηκαν βέβαια μεγάλη ποσότητα, ας πούμε, στα ποντίκια σε σχέση, ας πούμε, σε αυτή που δίνεται στον άνθρωπο, ναι, είδαμε ότι φεύγει από τους λεμφαδένες, όπου θα έπρεπε να συσσωρεύεται το μεγάλο ποσοστό των γονιδίων αυτών. Που είναι εγκύτερα στο σημείο του εμβολιασμού, έτσι, κατά τον ασκάλι. Ναι. Και πάει παντού. Και διασπείρεται και σε άλλους ιστούς, όπως για παράδειγμα η σπλήνα, τα επινεφρίδια, και σε μεγάλο ποσοστό και στα οάρια. Μάλιστα. Επομένως, το να ξεκινήσουμε να δίνουμε έτσι αδιευκρίνιστα αυτά τα εμβόλια και σε άτομα που δεν ρισκάρουν από τον κορονοϊό, όπως παραδείγματος χάρη τα μικρά παιδιά, ήταν κάτι, κατά τη γνώμη μου, ναι, εγκληματικό. Ναι. Να ρωτήσω λίγο, κύριε Πολυκρέτη. Το έχουμε αναλογιστεί, φαντάζομαι, πολλές φορές, και εσείς θα έχετε κάνει πάρα πολλές φορές την ίδια, θα έχετε δώσει απάντηση στην ίδια ερώτηση που σας θέσω. Πόσο χρήμα έπεσε και εξαγοράστηκαν συνειδήσεις? Γιατί τώρα εδώ παρακάμψαμε βασικές ιατρικές αρχές. Παρακάμφθηκαν από συναδέλφους σας. Έτσι, από επικεφαλής εργαστηρίων, οι οποίοι ενδεχομένως στο πρώτο ξεκίνημα, όταν βλέπαν όλο αυτό το πουσάρισμα να γίνεται τόσο χωρίς αποδείξεις, μπορεί να είχαν άλλη άποψη. Αλλά με το που είδαν τους λογαριασμούς τους, τα ερευνητικά τους προγράμματα, ενδεχομένως και την ευκολία να κάνουν δημοσιεύσεις και να βγαίνει το όνομά τους πάνω σε μεγάλα επιστημονικά περιοδικά, υπό άλλες συνθήκες, σε αυτά δεν θα περνούσαν ούτε έξω από την πόρτα, ίσως κάθισαν αντιστάσεις. Έπεσε πολύ χρήμα. Κοιτάξτε, δεν ξέρω να σας πω ακριβώς, να μιλήσουμε, ας πούμε, για ποσοστά και για χρηματισμούς. Σίγουρα υπήρξαν διαφορετικές κατηγορίες επιστημόνων, ναι, οι οποίοι είτε φοβηθήκανε για όλο αυτό που πέρασε ολόκληρος ο πλανήτης με τα lockdown και αυτά, και είδανε τα εμβόλια σαν μια σανίδα σωτηρίας στην οποία πρέπει να πιαστούνε, είτε φοβηθήκαν ότι θα στοχοποιηθούν και θα είναι το μαύρο πρόβατο ή θα χάσουν τη δουλειά τους. Ναι, αυτό είναι. Είτε... Το πρώτο, συγγνώμη λίγο, το πρώτο που είπατε, θα μου το πείτε και το τρίτο, το πρώτο που μου είπατε, το αν φοβηθήκανε, δεν είναι τιμητικό για αυτούς, δεν τους κάνει σωστούς επιστήμονες. Το δεύτερο, δεν τους κάνει καλούς ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή, αν πήγανε με το κύμα για να μην είναι το μαύρο πρόβατο και να μην στοχοποιηθούν, δεν τους κάνει καλούς ανθρώπους. Και το τρίτο δεν ξέρω ποιο είναι, αυτοί που τα πήρανε μάλλον. Το τρίτο είναι αυτοί που μπορεί και να γνωρίζανε ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αυτοί είναι οι χειρότεροι. Αλλά καβαλήσανε το άλογο και το αφήγημα του κορονοϊού και των εμβολίων, γιατί είδανε ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση για πολλούς και διάφορους λόγους συνέφερε. Μάλιστα. Αυτή η δημοσίευσή σας, η οποία έγινε στο περιοδικό Scandinavian Journal of Medicine. Of Immunology. Τι αποδοχή είχε, κύριε Πολυκρέτη? Είχε τεράστια αποδοχή, και γι' αυτό και με κάλεσε και αμέσως ο Πίτερ Μακάλο, ο γιατρός, ο καρδιολόγος, να δώσω μια συνέντευξη στο podcast που έχει στην Αμερική. Εφόσον ήταν η πρώτη δημοσίευση που απεδείκνει αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι όλα τα κύτταρα που θα παράγουν την ακίδα θα πεθάνουν, άρα επομένως πρέπει να ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία βιοκατανομής, να τα γνωρίζουμε.
αλλά τράβηξε πάνω και την προσοχή των λασπολόγων και των διάφορων τρόλ όχι, θα το χάνανε. Που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ναι. Και έχουν στηθεί, έχει στηθεί ολόκληρο. Παγκόσμιος οργανισμός, παγκόσμιο δίκτυο τρόλ. Ναι, έχει παγκόσμιο δίκτυο τρόλ για να θάψουν και να λασπολογήσουν το άρθρο ναι. Λέγοντας ότι περίχε πολύ βασικές γνώσεις ανοσολογίας, πράγμα που εμένα μου άρεσε. Ξέρεις γιατί, Στέφανε, γιατί το γεγονός ότι ότι αναγκάστηκα να γράψω ένα άρθρο που εξηγεί βασικές γνώσεις ανοσολογίας σημαίνει ότι αυτά τα σκευάσματα συγκρούστηκαν με βασικές αρχές της ανοσολογίας. Όπως αυτή που σας εξήγησα νωρίτερα. Ναι. Όπως αυτή που σας εξήγησα νωρίτερα. Έπειτα κάνανε και άλλες κριτικές πάνω στο άρθρο, πάνω για παράδειγμα στην ονομασία, στη χρήση που έκανα εγώ πάνω στο θέμα του αυτοάνωσου. Είπαν ότι και τα παραδοσιακά εμβόλια έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο των ανθρώπινων, κάποιων ανθρώπινων κυττάρων. Αλλά εκεί ανοίγει ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι είναι διαφορετικά τα κύτταρα που θα πεθάνουν στη μία με τα παραδοσιακά εμβόλια και είναι διαφορετικά τα κύτταρα που θα πεθάνουν με τα γονιδιακά εμβόλια. Με τα παραδοσιακά εμβόλια, δηλαδή αυτά από σκοτωμένους ή αδρανοποιημένους ιούς που χρησιμοποιήσαμε πριν, τα κύτταρα που βασικά πεθαίνουν είναι τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, τα οποία για παράδειγμα είναι τα μακροφάγα, τα μονοκύτταρα, τα β' κύτταρα, τα δεντρικά κύτταρα. Μην παίρνουμε σε λεπτομέρειες, δεν τα καταλάβουμε κιόλας. Ναι. Τα οποία εφόσον αυτή είναι η δουλειά τους μέσα στον οργανισμό, είναι κύτταρα που ανανεώνονται συνέχεια. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ναι. Συνήθως με τα εμβόλια, με τα παραδοσιακά, δεν θα υπάρξει αυτή η αντίδραση σε κύτταρα, για παράδειγμα, όπως οι νεύρονες, ας πούμε, του εγκεφάλου ή όπως... Τα οάρια ή όπως το μυοκάρδιο, έτσι. Ναι, ναι. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Μάλιστα, κατανοητό. Φαντάζομαι ότι αυτή η επίθεση που δεχθήκατε οργανωμένη αυτή μαφία των τρόλ στον κόσμο ολόκληρο, την οποία τη βλέπουμε κιόλας και ποια ήταν μέσα από τα Twitter files, που άνθρωποι οι οποίοι πουθενάδες από την Bangkok ή από την Τουρκία γράφανε κάτι για γιατρούς ή επιστήμονες όπως εσείς και αμέσως πέφτανε μπλοκ στους λογαριασμούς τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στα Twitter files, πρέπει να δούμε και το Facebook, πρέπει να δούμε και τα άλλα social media, τα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή λοιπόν η επίθεση που δεχθήκατε προκάλεσε το δεύτερο άρθρο σας. Ναι. Που ήταν η απάντηση. Ναι, βασικά έγινε μια επιστημονική διαμάχη με δύο Τούρκους επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι γράψαν ένα άρθρο προς απάντηση του πρώτου του δικού μου άρθρου. Και για το δεύτερο άρθρο, εφόσον ήθελα να πιάσουμε το θέμα των μυοκαρδίτιδων, ζήτησα τη συμμετοχή του γιατρού, του Πίτερ Μακάλου, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους καρδιολόγους του πλανήτη. Και μιας και τον αναφέρετε, επειδή τον παλεύω πολύ καιρό να του κάνω μια συνέντευξη, μιας και έχετε την επικοινωνία, πείτε μια καλή κουβέντα για εμάς να τον φέρουμε να κάνουμε μια κουβέντα. Έτσι, είναι πολύ απλός άνθρωπος. Ναι. Αν δεν έχει δεχτεί, είναι επειδή αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος. Σαν ρομπότ δουλεύει. Ναι, είναι παντού. Μεγάλο φόρτο εργασία, ναι. Και γράψαμε τη δεύτερη δημοσίευση προς απάντηση στους Τούρκους και βασικά ήταν καλό γιατί μου έδωσε και μας έδωσε την δυνατότητα να φέρουμε στο φως τα καινούργια στοιχεία, τα οποία είναι πραγματικά ανατριχιαστικά και στο θανατικό που αυτή τη στιγμή παρατηρούμε στους αθλητές, γιατί για πρώτη φορά πάλι στη βιβλιογραφία, την επιστημονική βιβλιογραφία, γράφτηκαν αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, από τον Γενάρη του 2021, Στέφανε. Γράψτε το αυτό, παιδιά, το Γενάρη του 2021. Από τον Γενάρη του 2021,
έχουν πάθει καρδιακή ανακοπή 1598 αθλητές, οι 1101 εκ των οποίων πεθάνανε. 1101 πεθάνανε από τους 1500? 1598. Μάλιστα. Και τη συγκρίνουμε, συγκρίνουμε αυτόν τον αριθμό με μια δημοσίευση που έγινε το 2006, mm-hmm. που καταμετρούσε τους αθλητές που πάθανε καρδιακές προσβολές από το 1966 μέχρι το 2004. Λοιπόν, πεθάνανε 1101 άτομα, ίδιος αριθμός ακριβώς. Τι λέτε τώρα. Δηλαδή, που μας κάνει ένα μέσο όρο 29 ατόμων το χρόνο. Από το, πέθανε, σε 38 δηλαδή, χρόνια. Σε 38 χρόνια πέθαναν όσοι πέθαναν μέσα σε ένα χρόνο. Ναι, Στεφάνε. Και ένα άλλο πράγμα που πραγματικά με κάνει και λυπάμαι, να μην πω και μια, καμιά άλλη λέξη πιο βαριά, και λυπάμαι, και όχι μόνο για ιατρική κοινότητα και για την επιστημονική κοινότητα, αλλά ακόμα, παραδείγματος χάρη, να πιάσουμε για αυτό το θέμα και για τους αθλητικούς δημοσιογράφους. Συναδέλφος μου, μάλιστα. Ναι. Για παράδειγμα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο μπορεί να σπάσει ένα νύχι και να βγει ένα ρεπορτάζ δύο σελίδων, επειδή ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπασε ένα νύχι. Ναι. Και εδώ πέρα βλέπουμε 1101 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε δύο χρόνια και δεν έχει γραφτεί τίποτα. Σε ένα χρόνο, όχι σε δύο. Από το Γενάρη του 21, σε δύο χρόνια. Α, σε δύο χρόνια, ναι, ναι. Και δεν έχει γραφτεί τίποτα. Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τι φοβούνται, μην χάσουν τις δουλειές τους, μην τους τραβήξουν τα αυτοί και τους πούνε τι έγραψες. Δηλαδή, αυτό είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να εξηγήσω. Πραγματικά, με ξεπερνάει. Να το ξαναπούμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ιανουάριος 2021, Ιανουάριος 2023. Δύο χρόνια. Πάθανε επαγγελματίες αθλητές 1598 καρδιακές προσβολές, 1101 πέθαναν. Και σε μελέτη που έγινε το 2006 και πραγματεύεται αντίστοιχα περιστατικά καρδιακών επεισοδίων και θανάτων αθλητών από την περίοδο 1966-2004, ο αριθμός θανόντων στα 38 αυτά χρόνια είναι ακριβώς ο ίδιος, 1101. Δηλαδή είναι συνταρακτικό αυτό το πράγμα. Ναι, και το 50% των αθλητών που πέθαναν από το 66 μέχρι το 2004 είχε γενετικά προβλήματα στην καρδιά. Έτσι. Μάλιστα. Γενετής, συγγνώμη. Ενώ σε συγκεκριμένη περίπτωση βλέπουμε άτομα τα οποία πεθαίνουν, τα οποία ήταν άκρος υγιής. Δηλαδή, μπορείτε να φανταστείτε αυτή τη στιγμή κάτι, κάποιον που να είναι πιο υγιής από έναν αθλητή. Δηλαδή είναι η προσωποποίηση της υγείας στην κοινωνία μας. Ίσως εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Ίσως εκεί αυτή η υπερβολικά καλή φυσική κατάσταση... Έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν κάποιος αθλείται, αυτή είναι βέβαια μια υπόθεση, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί. Ναι. Όταν κάποιος αθλείται... το περικάρδιο γίνεται πιο ελαστικό, τα gap junctions λέγονται, που είναι ανάμεσα στα κύτταρα του περικαρδίου, γίνονται πιο ελαστικά, mm-hmm. και αυτό κάνει, έτσι, κάνει ώστε να περάσει το mRNA μέσα στα κύτταρα του μυοκαρδίου, mm-hmm. και από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν να εκφράζουν τα κύτταρα του μυοκαρδίου την ακίδα, θα δεχτούν την ανοσολογική απάντηση του νοσοποιητικού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και αυτά είναι όλα στοιχεία τα οποία βγήκανε μετά από όταν ξεκίνησε βέβαια η καμπάνια εμβολιασμών, mm-hmm. υπάρχουν στοιχεία ιστοπαθολογίας από βιοψίες και από νεκροψίες που αυτά είναι φως φανάρι, έτσι, τα βλέπουμε. Που βλέπουμε κύτταρα του μυοκαρδίου που εκφράζουν την ακίδα και έχουν δεχτεί την επίθεση του νοσοποιητικού. Μάλιστα. Είστε ξεκάθαρος. Τίποτα, είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά τα οποία ακούμε σήμερα και δυστυχώς καταλαβαίνω ότι το πράγμα θα εξακολουθήσει να βγάζει τέτοια ζητήματα πολύ σημαντικά στην επιφάνεια, κύριε Πολυκρέτη. Ναι, δυστυχώς πιστεύω ότι έχουμε να δούμε πολλά. Αν αυτή τη στιγμή, δηλαδή αυτό που ζητάμε βασικά στη δεύτερη δημοσίευση που κάνουμε, είναι να γίνει μια... Γιατί δεν λέμε κατηγορηματικά όχι στον εμβολιασμό. Το πράγμα που πρέπει πάντα να γίνεται, και αυτό το λέω από την αρχή της εμβολιαστικής καμπάνιας,
που πρέπει να γίνεται πάντα με οποιοδήποτε φάρμακο, έτσι, με οποιοδήποτε σκεύασμα, είναι να κάνουμε μια ανάλυση από τα ρίσκα και τα ωφέλη. Πλήρες μελέτες, πλήρες μελέτες έπρεπε να γίνουν, κύριε Πολυκρέτη. Ναι. Και το μόνο πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να συμπιέσουμε σε αυτή τη ζωή είναι ο χρόνος. Ο χρόνος, δεν μπορούμε να συμπιέσουμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Και τώρα βλέπουμε να ξεφυτρώνουν φασούλια τα οποία είναι συγκλονιστικό τώρα αυτό. 38 χρόνια, 1101 θάνατοι, 2 χρόνια, 1101 θάνατοι αθλητών. Τι να πεις και τι να αφήσεις. Και έλεγξα τώρα, έχουν αυξηθεί ήδη, έχουν φτάσει στους 1114, για να καταλάβεις. Μάλιστα, για να είμαι μέχρι σήμερα, δηλαδή. Από 21 του Δεκέμβρη που δημοσιεύσαμε την απάντηση, το δεύτερο, τη δεύτερη μελέτη. Α, είναι τόσο πρόσφατη, είναι 21-12 έγινε. Ναι, είναι φρέσκα. Μάλιστα, λοιπόν, επειδή με πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να σας αποδεσμεύσω, θέλω λίγο να μου πείτε, τώρα ξέρω ότι αυτό δεν είναι ακόμα δημοσιευμένη, δεν έχει πάρει έγκριση η μελέτη αναφορικά με τους ανάλογα με τις δόσεις πόσες φορές κολλάνε τον κορονοϊό, δηλαδή αν υπάρχει κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορούσατε να μας τα δώσετε, έστω και αν δεν είναι ακόμα δεν είναι δικιά μου μελέτη. Ναι. Και δεν μπορώ να την ας το πούμε έτσι, ασπαστείτε έτσι, ασπαστώ, ναι. Και να την υπερασπίσω. Αυτή τη μελέτη που βλέπετε μπροστά σας, τι λέει? Ναι, αυτή η μελέτη βασικά. Ποια μελέτη είναι βασικά αυτή? Είναι μια μελέτη που λέγεται Effectiveness of the Coronavirus Disease Bivalent Vaccine. Δηλαδή η αποτελεσματικότητα. Ναι, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δόσεων κόντρα έναντι του κορονοϊού. Μισό, γιατί μας κάνει κάτι κόμψη στο. Από πού ακούγεται αυτό? Από το μικρόφωνο. Ακουμπάτε λίγο το μικρόφωνο, κάτι εκεί πέρα, όχι. Και τέλος πάντων, σε αυτή τη δημοσίευση φαίνεται το πώς. Ακόμα δεν έχει πάρει βέβαια έγκριση, δεν έχει δημοσιευθεί επίσημα. Πώς ανάλογα όσο αυξάνονται οι δόσεις, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να κολλήσει κάποιος κορονοϊός. Δηλαδή στο γράφημα το οποίο υπάρχει είναι με 0 δόσεις, 1, 2, 3, 4 και πάνω. Και πάνω, ναι. Και ναι, πάνω. Ναι. Το και πάνω είναι πιο ψηλά από όλες. Ναι. Κολλάνε δηλαδή πιο συχνά αυτοί που είναι και το και πάνω. Ναι, μάλιστα. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Βασικά, αυτό που θέλω το μήνυμα που θέλω να περάσει, ναι, στους ακροατές είναι ότι το αφήγημα και τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει καπηλευτεί τη λέξη επιστήμη, έτσι. Ναι. Δηλαδή τώρα για οτιδήποτε το λέει η επιστήμη, το λένε οι ειδικοί. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι σύσσωμη η κοινότητα. Απλά η άλλη πλευρά δεν ακούγεται. Η άλλη πλευρά δεν μπορεί να ακουστεί. Ναι. Και θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα, αυτό όσο αφορά τους υγειονομικούς που χαίρομαι που εδώ και λίγες μέρες, σήμερα ίσως επιστρέψανε συνεργές τους. Ναι, επί της ουσίας. Πολλοί τους βρίζανε και τους κορυδεύανε και τους δουλειδωρούσανε ότι δεν δέχονται την άποψη της επιστήμης. Η επιστήμη δεν είναι μία, εντάξει. Φανταστείτε για παράδειγμα δύο δοντιάτους, έτσι, που για ένα περιστατικό διαφωνούν. Ο ένας λέει, πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε μια γέφυρα, και ο άλλος λέει όχι, δεν θα κρατήσει γέφυρα εκεί με τίποτα, θα πέσει. Πρέπει να βάλουμε ένα εμφύτευμα. Αυτό δεν κάνει τον δεύτερο λιγότερο επιστήμονα, απλά έχει μια διαφορετική άποψη. Και θα επικρατήσει αυτή που θα δείξει ιστορία ότι αν πέσει για παράδειγμα η γέφυρα, αν πέσει η γέφυρα, είχε δίκιο ο δεύτερος. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω ότι οι υγειονομικοί έχουν δικαιωθεί πλήρως στις ανησυχίες τους. Οι υγειονομικοί που ήταν τόσο καιρό σε αναστολή. Ναι. Έχετε δίκιο. Γιατρέ μου, κύριε Πολυκρέτη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Περιμένω με ανυπομονησία να μου στείλετε και τις μελέτες της δημοσιεύσης της δικής σας, αλλά και αυτό το γράφημα που είπαμε το τελευταίο για τους εμβολιασμένους, πόσες φορές και ανάλογα με το πόσο συχνά νοσούν. Θα σας ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, και θέλουμε να μας κρατάτε ενήμερους για όλα αυτά τα οποία παρακολουθείτε, γιατί ως μοριακός βιολόγος σίγουρα έχετε μια άλλη οπτική ματιά, μια καθαρή οπτική ματιά, και θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να πληροφορούμαστε
για ό,τι πέφτει στη δική σας προσοχή και αντίληψη. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και προσωπικά, Στέφανε, και ευχαριστώ και όλο τον σταθμό για την αντικειμενική στάση που έχετε κρατήσει όλο αυτόν τον καιρό. Θέλω να χαιρετήσω, αν μου επιτρέπεις, και την εκκλησιαστική κοινότητα του Αγίου Φανουρίου στην Τούμπα. Φυσικά. Στην Παπάφινε. Φυσικά. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί followers εκεί, πάρα πολλοί ναι. Σας παρακολουθούν. Ναι. Τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας. Χριστός ετέχθη να ευχηθώ. Καλή χρονιά να έχουν όλοι. Να είστε καλά, κύριε Πολυκρίτη. Γεια σας και καλή χρονιά. Καλή με υγεία χρονιά. Και χαρά. Να είστε καλά.